Εξηγνιάστηκαν ύστερα από εμπεριστατωμένε έρευνε των αστυνομικών τη Ομάδα Δημόσια Ασφάλεια του Τμήματο Ασφάλεια Δράμα σε συνεργασία με αστυνομικού του Αστυνομικού Τμήματο Νέα Ζήχνη δύο περιπτώσει απάτη και άλλε έξι απόπειρε σε βάρο ηλικιωμένων που έγιναν το Σαββατοκύριακο στου νομού Δράμα και Σερών. Πιο αναλυτικά συνελήφθη το βράδυ στι 16 Πέμπτου στη Δράμα από αστυνομικού τη Ομάδα Δημόσια Ασφάλεια του Τμήματο Ασφάλεια Δράμα ένα 24χρονο αλλοδαπό, μέλο. Που δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση πολιτών. Σε βάρο του συλληφθέντα και σε ακόμη τρει συνεργού του, τα στοιχεία ταυτότητα των οποίων διερευνώνται, σχηματίστηκε δικαιογραφία για τα δικήματα τη εγκληματική οργάνωση και τη απάτη. Αναλυτικότερα, προηγήθηκαν καταγγελίε, σύμφωνα με τι οποίε άγνωστοι δράστε επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτε στου νομού Δράμα και Σερών. Σύμφωνα με αυτέ, άγνωστο δράστη επικοινωνούσε τηλεφωνικά με πολίτε, στου οποίου παρουσιαζόταν ω γιατρό και προφασιζόμενο ότι συγγενικό του πρόσωπο τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση, ζητούσε διάφορα χρηματικά ποσά. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, για να γίνουν πιο πιστικοί, κάποιοι από του δράστε παρεμβάλλονταν και προσποιούνταν το συγγενικό πρόσωπο, επιβεβαιώνοντα τα ψευδή γεγονότα και προτρέποντα του παθώντε να ικανοποιήσουν το χρηματικό αίτημα. Από την έω τώρα έρευνα προέκυψε ότι με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία στις 15 Μαΐου το πρωί σε χωριό της δράμας οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μία ηλικιωμένη πείθοντάς την να τοποθετήσει μία σακούλα με 5.000 ευρώ σε κάδο απορριμμάτων πλησίων της οικία τη, την οποία στη συνέχεια παρέλαβε ο 24χρονος. Επίσης στις 16 Μαΐου το μεσημέρι σε οικισμό των Σερών εξαπάτησαν μία ακόμα ηλικιωμένη αποσπώντας από αυτή το χρηματικό ποσό των χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον, σε άλλε έξι περιπτώσει επιχείρησαν να εξαπατήσουν πολίτε στου νομού δράμα και σερών, πλην όμω δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη του. Στο πλαίσιο άμεση κινητοποίηση και συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 24χρονο, ενώ σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν επιμελώ κρυμμένο το χρηματικό ποσό των 8.150 ευρώ, μέρο του οποίου αποδόθηκε στι ηλικιωμένε. Κατασχέθηκαν Βρέθηκαν επίσης το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο δράστης και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθή θα οδηγηθεί στην κυρία Ισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμα, ενώ τι έρευνε ενεργεί το Τμήμα Ασφαλεία Δράμα, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρο τη εγκληματική δραστηριότητα τη πύρα.